Δεν ξέρω αν σας αρέσει το τοπίο πίσω μου, αλλά είμαι στα Νέα Ρόδα. Στη γλώσσα του τρίτου ποδιού, στην άκρη της Χαλκιδικής. Εδώ πέρα που η γη του Αριστοτέλη έρχεται και αγγίζει τα ιερά χώματα του Αγίου Όρους, τα οποία τα βλέπετε εκεί πέρα απέναντι. Αμέσως μετά το Μικροτήρι. Απέναντι είναι ο Αράπης και εκεί πέρα απέναντι είναι η περιοχή της Κομίτσας. Μια περιοχή ιδιαίτερα ξεχωριστή. Πολλοί από εσάς, αν έχετε βάλει στο μυαλό σας να κάνετε διακοπές φέτος στην Ελλάδα, είναι καλό να επισκεφτείτε, γιατί έχει πολύ ωραία, καθαρή και ψηλή αμμουδιά και νερά δροσερά και καταγάλανα. Να πάτε να ρίξετε μια βουτιά και μετά να περιηγηθείτε γύρω στην περιοχή και να δείτε τα κρυφά μέρη που κρύβει η γη του Αριστοτέλη. Είμαι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεαρών Χαλκιδικής, ο οποίος ονομάζεται Προσφυγική Αναγέννηση. Το όνομά μου είναι Σημεωνίδης Λευτέρης και θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο χωριό μου, στα Νεαρών Χαλκιδικής. Ένα παραθαλάσσιο προσφυγικό χωριό με υπέροχη γαστρονομία, με όμορφες παραλίες και πραγματικά. Και τώρα που η περιοχή μας έχει την κρίση την πανδημία με τον κορονοϊό, είναι ευκαιρία οι Έλληνες να έρθουν που ζουν στη Βόρεια Ελλάδα, όχι και όχι μόνο, να έρθουν εδώ, να επισκεφτούν το χωριό μας. Πραγματικά αξίζει. Να το δείτε, είναι ένα γραφικό χωριό παραθαλάσσιο με υπέροχες παραλίες, με υπέροχη κουζίνα και γαστρονομία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο εκκλησάκι των Αγίων Θεοδόρων, ένα πολύ γραφικό εκκλησάκι στην περιοχή των Νέων Ρόδων και ακριβώς απέναντί μας βρίσκεται η διόρυγα του Ξέρξη, όπου το 480 ο Ξέρξης πέρασε τα πλοία του. Εδώ έχουμε τη Βασιλόπιτα, την παραδοσιακή. Σηκώνονταν οι γυναίκες πολύ πρωί για να φτιάξουν 40 φύλλα με τον πλάστρι ένα-ένα. Βάζοντας μέσα σε κάθε φύλλο ζάχαρη, αμύγδαλο, καρύδι και πάλι το ίδιο. 40 φύλλα ολόκληρα τα ανοίγανε για να κόψουν το βράδυ, να μαζευτούν όλοι στο τραπέζι, να κόψουν την παραδοσιακή βασιλόπιτα. Με λένε Χρυσαυγή Λαζού, το πατρικό μου. Θέλω να πω μια ιστορία, πώς ήρθαν οι προγονείς μας εδώ. Εμένα η δική μου, πήρανε βασικά ένα κάριο που είχανε, ένα βόδι και μια αγελάδα. Και ο λόγος που πήραν την αγελάδα μαζί τους ήταν στην πόλη, γιατί ήρθανε πεζοπόροι, να βοσκάει η αγελάδα και να παίρνουν το γάλα για να ταΐζουν τα παιδιά του. Και θυμάμαι που μου είχε πει η γιαγιά μου, όταν ερχόταν, γιατί κάναν μήνες, μπορεί και 1,5 μήνα να κάνουν να έρθουν εδώ, είχε πιάσει ροχή και χαλάζει. Και ήταν τόσο μεγάλο το χαλάζι, που όταν μας έβγαινε αυτή την ιστορία η γιά μου, φανταζόμουν που είμαι παιδί, πόσο μπορεί να είναι χαλάζι. Για να γλιτώσουν, μπήκαν κάτω από το κάρο και βάζανε και λέει και ό,τι κατσαρόλα είχαν πάνω στο κεφάλι τους, για να μην τους χτυπήσει στο κεφάλι το χαλάζι. Πάντοτε ένιωθα συγκίνηση όταν τα άκουγα και νιώθω όταν σκέφτομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι που αφέρανε, και τι σημαίνει να είσαι πρόσφυγας. Γιατί όταν ήρθαν εδώ, το κλίμα δεν ήταν και τόσο πολύ ευνοϊκό για αυτούς. Πάντως τα καταφέρανε στη ζωή τους, μεγαλώσαν τα παιδιά τους, πατρέψανε τα παιδιά τους, ήταν εγγόνια και νιώθω ότι και εδώ επιβιώσαμε.